χώρα μας έχουμε μια παράδοση η οποία συνάδει με την προσφορά. Είμαστε ευαισθητοποιημένοι στον πόνο του άλλου. Δεν θέλουμε ο διπλανός μας να είναι αβοήθητος. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν σε ένα τέτοιο θέμα, σαν την αιμοδοσία, να μην υπάρχει η αναγκαία επάρκεια αίματος που απαιτείται? Και δεν μιλάω για ειδικές συνθήκες όπως ήταν ο COVID. Στο COVID η κατάσταση ήταν σαφώς δυσκολότερη από ό,τι κανονικά. Ή όπως είναι οι καλοκαιρινοί μήνες. Με τους καλοκαιρινούς μήνες πάντα υπάρχει πτώση της αιμοληψίας. Αλλά και γενικά η χώρα μας, τα αποθέματά της δεν επαρκούν. Και ο κύριος Σταμούλης αναφέρθηκε εκτεταμένα σε αυτό το ζήτημα, πόσο είναι θέμα αιμοδοτών, πόσο και θέμα μεταγγίσεων βέβαια, διότι φταίμε και εμείς για τον αριθμό των μεταγγίσεων που επικαλούνται στη χώρα μας. Νομίζω είναι ευχή όλων, δηλαδή αν το σκεφτούμε, νομίζω οι περισσότεροι από εμάς θα λέγαμε μακάρι να βρεθεί φάρμακο το οποίο να υποκαθιστά το αίμα, να είναι τεχνητό υποκατάστατο αίματος και να μην χρειάζεται πλέον ο κάθε ασθενής να περιμένει αν θα έχει αίμα για εκείνον όταν φτάνει η μέρα και η ώρα που χρειάζεται μετάγγιση. Δεν ξέρω, ξέρετε κάτι, νομίζω ότι έχει και τα καλά του που δεν έχει βρεθεί τέτοιο φάρμακο, γιατί η αιμοδοσία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα της διαπροσωπικής επικοινωνίας, τη δυνατότητα του να δείξουμε την αγάπη μας με κάποιο τρόπο που αφορά και τη σωματική μας υπόσταση. Να ξέρει κανείς ότι δίνει κάτι από τον εαυτό του, δίνει κάτι μικρό, το οποίο πάει σε κάποιον που τον αγαπάει χωρίς να τον γνωρίζει.